Αλλά κάποιος πρέπει να βγει να τα πει αυτά τα πράγματα. Τελειώνει η προθεσμία που έχει θέσει τόσο ο Δήμος Χανίων όσο και το Λιμεναρχείο σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση προς τους καταστηματάρχες να περιορίσουν την εμπορική τους δραστηριότητα στα όρια που τους έχουν ορίσει εντός των καταστημάτων τους. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, ο Αύγουστος είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας για τις υποδομές του Δήμου Χανίων, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες και ο κοινόχρηστος χώρος καταστρατηγείται από τους επιχειρηματίες. Το τμήμα ελέγχου του Δήμου Χανίων καθημερινά καταγράφει και με αυτοψία και το τμήμα εσόδων δίνει πρόστιμα σε αρκετούς επιχειρηματίες που δεν έχουν εναρμονιστεί με την κανονιστική απόφαση. Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Βεβαίως μας πρόστιμα. Εδώ πέρα ήταν το πρόστιμο, ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν κοντά στις 9.000. Προτού μας τραβήξουν οι γραμμές, μας βάλανε πρόστιμο. Αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος, που μας είπε ότι θα υπάρχει μια συμβιβαστική λύση με τα μαγαζιά, δεν ξέρω και εγώ τι. Εδώ, παιδιά, κοιτάξτε με την κάμερα που είναι η γραμμή. Μένουν 1-2 τραπέζια. Όλα αυτά φεύγουν. Το 80% του προσωπικού απολύεται. Αν θα πάτε απέναντι να δείτε που έχει μπει η γραμμή στο Σουβλατζίδικο, το 80% του προσωπικού απολύεται. Αν θα πάτε στο Στράτα, στο Μουτουπάκι, στο Έλα, στο Ενπλό, μόνοι σας να πάτε να δείτε που έχουν τραβηχτεί γραμμές και θα μου πείτε τι προσωπικό θα μείνει για του χρόνου. Όλα τα τραπέζια δεν μένει. Μένει 1, 2, 3 τραπέζια. Αυτά μένουν. Αυτά τα τραπέζια μένουν. Εμείς πρέπει δηλαδή τώρα στα 3 τραπέζια να βάζουμε 30 ευρώ τον καφέ για να πληρώσουμε το ενίκιο και για να πληρωθεί το προσωπικό για να το κρατήσουμε, που δεν μπορεί να κρατηθεί και δεν μπορεί να μπει και 30 ευρώ ο καφές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, απολυόμαστε εμείς. Εντάξει, έχει κάποια τραπεζοκαθίσματα, νομίζω πάντα έτσι ήταν όμως. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλά ή κακά, ας πούμε. Πίσω σας στον δρόμο, ράφια και τέτοια των μαγαζιών εμπορεύματα. Υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι η συνήθις κατάσταση. Η απαγόρευση αφορά τόσο στα εμπορεύματα που τοποθετούν τα καταστήματα, όσο και σε εκείνα που υπερβαίνουν το όριο για την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων. Είναι Δήμου. Το λιμενικό θα αρχίσει από την 1η του Νοέμβρη, που είναι και αυτά τα γνωστά. Τα ξέρετε, που πάει εδώ η γραμμή. Φεύγουν 1, 2, 3 σειρές από εδώ πέρα. Και συνεχίζει, δηλαδή μαγαζιά όπως το Decay, το Αποθήκη, το Άρωμα, το. Decay, Αποθήκη, Άρωμα, όλα αυτά τα μαγαζιά, αν θα χάσουν τις δυο τους γραμμές από εκεί πέρα και το Ρεμέντζο, αυτά τα μαγαζιά έχουν δύο εναλλακτικές. Ή θα κλείσουν ή θα απολύσουν το 70-75% του προσωπικού για να μπορέσουν, αν τα βρουν με τον ιδιοκτήτη να χαμηλώσει το ενίκιο, να παραμείνουν ανοιχτά. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι δεν έχουν εξηγήσει στους χανιώτες ότι αν θα μείνουν 5 ή 6 τραπέζια ή 7 στο κάθε μαγαζί, ότι το λιμάνι θα το βλέπουν μόνο σε φωτογραφία πλέον. Γιατί δεν θα μπορεί να κάτσει. Όταν ένα μαγαζί από 30 τραπέζια ή 40 μείνουν τα 5, επόμενο είναι ότι και οι τιμές θα αυξηθούν και ο μόνος που θα χάσει στο τέλος θα είναι ο χανιώτης. Αυτοί οι ελάχιστοι που έχουν παραμείνει και έρχονται ακόμα. Είναι λίγο περιβολικά. Το έχουν παρατραβήξει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Είναι λίγο παραέξω από ό,τι πρέπει. Λέει. Ναι. Καλό θα ήταν πιο μέσα. Ναι. Για να φαίνονται και οι μορφιές του λιμάνιου. Τα πεζοδρόμια περπατάτε άνετα ή υπάρχουν εμπορεύματα, καθίσματα, γενικός κώδικας? Όχι, άνετα, εντάξει, τα μαγαζιά τη δουλειά τους κάνουν. Δεν σας ενοχλούν τα εμπορεύματα? Όχι ιδιαίτερα. Ίσα-ίσα. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι, δεν ξέρω πριν πώς ήταν και αν είναι κάτι διαφορετικό τώρα. Αλλά δεν νομίζω ότι ενοχλεί κάπου όλο αυτό το όπως είναι δηλαδή τώρα. Πάντως, με βάση την προειδοποίηση του Δήμου Χανίων, μετά από τα τσουχτερά πρόστιμα, ο Δήμος θα προχωρήσει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων που προεξέχουν με φορτηγό του Δήμου.